Κυρία Μπαλού, τώρα το ΚΚΕ που βάζει τον πήχη σε αυτές τις εθνικές εκλογές. Να βγει όσο το δυνατόν πιο ισχυρό. Όλοι όσοι ψήφισαν το ΚΚΕ στις προηγούμενες εκλογές και ακόμα περισσότεροι, ακόμα και αυτοί που δεν πήγαν να ψηφίσουν, όσοι δίστασαν ή πιέστηκαν και ψήφισαν διαφορετικά, είτε επέστρεψαν στο παρελθόν της Νέας Δημοκρατίας, είτε καταψήφισαν την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, είτε ξαναψήφισαν κάτω από μία πίεση με μισή καρδιά, εμείς σήμερα τους λέμε ότι το κριτήριο σε αυτές τις εκλογές που υπάρχει, κυρία Σαράφογλου, είναι την επόμενη μέρα ο λαός αν θα έχει αντιπολίτευση προς το συμφέρον του. Το δεδομένο είναι ότι όποιο κόμμα και αν βγει στην κυβέρνηση θα ακολουθήσει την πολιτική η οποία ήδη εφαρμόζεται. Είναι δεδομένο ότι συμφωνούν και ο ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική του μέχρι σήμερα έχει κριθεί και η Νέα Δημοκρατία με τη στάση της πριν από 4-5 χρόνια, γιατί είναι πολύ κοντινό το παρελθόν της, αλλά και με τις θέσεις που έχει σήμερα, ότι κινούνται όλοι δεσμευμένοι στις απαιτήσεις της Κομισιόν που λέει συνέχιση αυτής της πολιτικής. Σε αυτά λοιπόν όλοι υποκλίνονται. Γι' αυτό και δεν ακούτε καμία κουβέντα για τους μισθούς, καμία κουβέντα για τις συντάξεις, καμία κουβέντα για τον τομέα υγείας όσον αφορά τη λύση προς όφελος του λαού. Αντίστοιχα και το ΠΑΣΟΚ την ψήφο του θα την καταθέσει είτε στη Νέα Δημοκρατία είτε στο ΠΑΣΟΚ, ανεξάρτητα σήμερα λέει θα δούμε και δεν ξέρουμε ακόμα, θα την καταθέσει δηλαδή έτσι κι αλλιώς στην ίδια πολιτική που θα συνεχιστεί. Γιατί... Εσείς πιστεύετε ότι από απογοητευμένους ή δυσαρεστημένους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αντλήσει το ΚΚΕ? Μπορεί φυσικά να αντλήσει. Κοιτάξτε, όλο το προηγούμενο διάστημα και τα χρόνια που πέρασαν υπάρχει ένα δεδομένο. Τα κόμματα που έρχονται να κυβερνήσουν μετά τη λέλαπα κάθε φορά της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή της δεξιάς να το πούμε στην ορολογία, για να μην μείνουμε στις ταμπέλες των τίτλων των κομμάτων, επενδύουν στη δυσαρέσκεια από την πολιτική, χρησιμοποιώντας πάντα το μανδύα της αριστεράς και της πρόοδου. Και έτσι κλέβουν μια ζωή ψήφους, οι οποίες θα έπρεπε και θα μπορούσαν να είχαν κάνει ένα βήμα πιο μπροστά, κυρίως όχι μόνο να εκφράσουν σωστά την πολιτική τους, την αντίδρασή τους, αλλά κυρίως να οργανώσουν τους αγώνες τους, να διεκδικήσουν περισσότερα πράγματα. Τελειώνοντας, να πω το εξής, που νομίζω όλος ο κόσμος το ξέρει. Όλα αυτά τα κόμματα έχουν ψηφίσει και τα τρία μνημόνια. Όλα αυτά τα κόμματα συνεχίζουν από εκεί που τελείωσε το προηγούμενο. Άρα λοιπόν, κανένα από αυτά, είτε συνεργαστούν μεταξύ τους όλα, είτε κομματάκια τους, είτε καινούρια αναχώματα που φτιάχνονται, δεν πρόκειται να συγκρουστούν μεταξύ τους ως αντιπολίτευση, προς όφελος του λαού. Αντιπολίτευση δηλαδή μπορεί να κάνει ένα κόμμα που έχει καταψηφίσει, έχει τα μνημόνια, έχει βάλει προτάσεις υπέρ του λαού. Αυτά ελπίζουμε να μην επιστρέψουν ποτέ. Είναι εδώ, είναι εδώ. Δεν φύγαν. Ολοκληρώστε παρακαλώ γιατί για να πάω στον κύριο Τσίπρα παρέμειναν, ναι, όλοι οι νόμοι παρέμειναν, δεν τους άλλαξε κανένας. Όλες οι ανατροπές που τις λένε μεταρρυθμίσεις είναι εδώ, στα εργασιακά, στα συνταξιωτικά, στην πρόνοια. Και δεν θα τα πειράξει κανένας, γιατί αυτές είναι οι προϋποθέσεις της ανάπτυξης. Το συμφέρον του λαού, κυρία Σαράφογλου, είναι η άνοδος του ΚΚΕ, που θα είναι πραγματικά το αποκούμπι του και η δύναμή του και η άνοδος των αγώνων του. Όλα τα υπόλοιπα είναι θεωρητικά αφηγήματα, παραμύθια που προσπαθούν για άλλη μια φορά να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Η ζωή είναι εδώ. Όλοι ανέτρεψαν τη σταθερή δουλειά. Σήμερα η νεολαία και για αυτοί που στενοχωριώνται που είναι έξω αλλά και αυτοί που είναι μέσα είναι άνεργοι. Και αυτό που ανακυκλώνεται είναι η ανεργία, τα 8 μήνα, η μερική απασχόληση. Όλοι. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις ανέτρεψαν τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης, έκοψαν όλοι τις συντάξεις και σήμερα όλοι μιλάν ότι θα έρθουν να φέρουν, υποτίθεται, την όαση στη ζωή μας. Λένε ψέματα. Μάλιστα. Κοροϊδεύουν, εκβιάζουν και τσακίζουν το λαό. Και νομίζουμε πραγματικά ότι ο λαός πρέπει να απαντήσει αποφασιστικά, ακόμα και αν έχει κάποιες επιφυλάξεις για τη συνολική πολιτική πρόταση του ΚΚΕ, γιατί οι εκλογές καθορίζουν το συσχετισμό της επόμενης μέρας. Θα δούμε όλα πιο αυτά δυνατός, σύντομα στην κάλπη, στις ναι, 7 Ιουλίου, κύριε Μπαλού. Ο λαός σημαίνει ότι αυτός ο οποίος θα υπερασπιστεί και θα αναδείξει τα προβλήματά του και θα παλέψει για την ανακούφισή του, δεν μπορεί να είναι τα Θέλω κόμματα που ψήφισαν τα τρία μνημόνια. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ.